για ομορφιά, για να κλείσουμε με ομορφιά, με την Χαλκιδική, με την Αρναία Χαλκιδικής, ο Νίκος Πιτσιακίδης βρίσκεται εκεί, για να μας κάνει μια ξενάγηση στην ορεινή Χαλκιδική και στους οικισμούς της. Νίκο, καλημέρα σε σένα και στον καλεσμένο σου. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα, γιατί ξέρουμε πολλές φορές ότι η Χαλκιδική έχει παραλίες, αλλά δεν είναι μόνο παραλίες. Είναι και οι ορεινοί οικισμοί. Ένας χαρακτηριστικός με μεγάλη ιστορία είναι η Αρναία, στην ορεινή Χαλκιδική, όπως προαναφέραμε. Όχι βέβαια πάρα πολύ μακριά από παραλία, γύρω στη μισή ώρα απέχει από εδώ μία από τις πιο κοντινές παραλίες, αλλά είναι ένας μοναδικός οικισμός γιατί έχει πανέμορφα κτίρια. Έχει και βουνό και θάλασσα και έχει ιστορία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι ο χώρος, ο τόπος αυτός έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός από το 1986 επί Μελίνας σε Μερκούρι και έγινε μια προσπάθεια τότε να μην αλλοιωθεί η μοναδική φυσιογνωμία της Κωμόπολης αυτής. Και το έχουν καταφέρει οι άνθρωποι εδώ. Τα δείτε και από τα πλάνα που έχουμε στείλει, με πολύ όμορφες εικόνες. Ο Δήμαρχος θα μας πει που είναι δίπλα μας και τον ευχαριστούμε πολύ, που στοχεύει εδώ η περιοχή. 12 μήνες ο τουρισμός, νομίζω. Έχετε καταφέρει εδώ κάτι το είναι, που είναι στόχος για τη χώρα. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι βρισκόμαστε στη γη καταρχήν που γέννησε τον Αριστοτέλη, έτσι, τον οικουμενικό φιλόσοφο που απηχεί σε παγκόσμιο επίπεδο και ταυτόχρονα, για να το προσδιορίσουμε και γεωγραφικά, είμαστε στον τόπο που είναι η πύλη εισόδου για το Άγιο Όρος, για την Αγιώνυμη Πολιτεία, το παγκόσμιο σύμβολο της Ορθοδοξίας. Βρισκόμαστε σε έναν από τους οικισμούς του Δήμου Αριστοτέλη, την Αρναία, την αρχόντισσα της Χαλκιδικής, όπως την έχουν ονομάσει. Συγγνώμη, δηλαδή, έχει... μπορούμε να πούμε και τον Παναγιώτη Τσιμπόπουλο να κάνει μια μικρή κίνηση. Ναι, ίσως, παρακαλούμε να δούμε και πολύ όμορφα σημεία. Να τη συναντήσουμε την Αρναία στα πλάνα και να έρθουμε στη συνέχεια. Έχουμε ένα, πανέμορφα έχουμε ένα πλούσιο απόθεμα μακεδονίτικης αρχιτεκτονικής. Αυτή είναι η ιστορία μας. Υπάρχει η παρακαταθήκη αυτή από τους προγόνους μας. Οι κτιστάδες που πήγαιναν στο Άγιο Όρος για να χτίσουν τα μοναστήρια από την Ήπειρο ερχόταν στην περιοχή, έμεναν στην περιοχή και μαζί με τα υπόλοιπα άφησαν και την τέχνη τους, δηλαδή ακριβώς, την οικοδομική τέχνη το για το πώς χτίζεται μακεδονικά ένα πώς σπίτι. Αυτή λοιπόν η παρακαταθήκη τώρα έχει γίνει για μας τουριστικό προϊόν, ναι, επί της ουσίας. Δημαρχέ, περίπου 2.000 μόνιμοι. Πόσοι? Περίπου 2.000 μόνιμοι κάτοικοι. Μάλιστα. Στην Αρναία, ναι. Η οποία θέλω να σας πω ότι το προηγούμενο έτος εκπροσώπησε τη χώρα μας ως ένα από τα 3 ομορφότερα χωριά της χώρας στον διεθνή διαγωνισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού με το Ινβούλα υπάρχει... του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν υπάρχει ούτε ένα οίκημα το οποίο να μην τηρεί κάποιες προδιαγραφές, φανταζόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι με βάση την νομοθεσία την οποία ανέφερε ο καλός συνάδελφός σας υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές. Προσπαθούμε όλοι και ενσυνείδητα αλλά και μέσα από τις πολεοδομικές μας υπηρεσίες να το κρατάμε αυτό, ειδικά μέσα στον ιστορικό ιστό. Υπάρχουν και κάποιες παραφωνίες δυστυχώς, αλλά το μέγεθος, το μεγάλο μέγεθος απηχεί σε αυτή την παρακαταθήκη, την αρχιτεκτονική, που είναι αυτό που θαυμάζει ο επισκέπτης, που όντως έρχεται 12 μήνες το χρόνο σε αυτόν τον τόπο. Οι παραφωνίες υπάρχει περιθώριο να τις κάνει κάποιος? Πώς ακριβώς γίνεται και γιατί να τις κάνει, πέρα από την προσωπική ευθύνη? Κοιτάξτε λίγο, υπάρχουν κάποια περιθώρια περισσότερο στο αισθητικό κομμάτι. Για παράδειγμα, να μην χρησιμοποιήσει ξύλινα κουφώματα ή να χρησιμοποιήσει απομίμηση ξύλου. Κάπως κάποιες τέτοιες λεπτομέρειες που νομίζω για ότι μας... πρέπει με σύμπραξη πάντως και με την καθοδήγηση της Δημοτικής Αρχής να το διευρύνετε αυτή την ομορφιά δηλαδή που βλέπουμε και στα κτίσματα τα οποία δημιουργήθηκαν ως παράφωνα με κάποιον τρόπο όμως να σταματήσει η παραφωνία μέχρι ενός σημείου. Είναι σημαντικό. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες δεκαετίες και ευχαριστώ που μου δίνει τη δυνατότητα να το πω αυτό, μέσα από προγράμματα που υπήρξαν, ξέρετε, οι παλιότεροι από εμάς είχαν σοφατίσει όλη αυτή την ομορφιά. Κάλυψαν την πέτρα για λόγους καθαριότητας, πάστρας, έτσι θεωρούσαν ότι γι' αυτό το πετυχαίνουν. Λέμε τώρα λοιπόν, με προγράμματα να υπάρξει... έχουν αποκαλυφθεί. Έτσι. Έτσι, έχουν αποκαλυφθεί οι όψεις των κτηρίων και αυτό που βλέπετε μπροστά σας είναι παλιά αρχοντικά σπίτια που οι κάτοικοι εδώ τα έχουμε μετατρέψει σε ξενώνες, φιλόξενους. Και ο άνθρωπος, ο πολίτης, ο ταξιδευτής που έρχεται να μείνει σε αυτούς τους ξενώνες πραγματικά βιώνει μέσα σε αυτές τις κοιτίδες της αρχιτεκτονικής μοναδικότητας το πώς ζούσαν έτσι, και οι παλιοί κάτοικοι της Αρναίας, γιατί παραμένουν αναλύωτα τα χαρακτηριστικά. Και ακόμη καλύτερα και περισσότερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πολύ ωραίες εικόνες και τη συζήτηση που είχαμε.